Μία ξεχωριστή έκθεση φωτογραφίας στο κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης στο Ηράκλειο με τίτλο «Εξερευνώντας τις πόλεις μας». 38 ερασιτέχνες φωτογράφοι, Έλληνες και πρόσφυγες που βρήκαν ένα νέο σπίτι στη χώρα μας, ξεκίνησαν το καλλιτεχνικό ταξίδι τους στις γειτονιές στις οποίες ζουν για να αναδείξουν ό,τι τους συναρπάζει, τους συγκινεί και τους ενώνει. Συμμετείχαν 7 Δήμοι της Ελλάδος, ανάμεσά τους και η πόλη του Ηρακλείου. Η έκθεση φιλοξενεί έργα 38 ερασιτεχνών φωτογράφων, αποτελούμενοι από μεικτές ομάδες Ελλήνων και προσφύγων. Έτσι, αφενός κερδίζουμε την αλληλεπίδραση μεταξύ ντόπιου και μεταναστευτικού πληθυσμού, αφετέρου ενισχύεται και ο κοινωνικός ιστός και η ένταξη αυτών των ανθρώπων στις τοπικές κοινωνίες, δηλαδή στις κοινωνίες υποδοχής. Στον Δήμο Ηρακλείου επελέγει θεματική με τίτλο «Περπατώντας στα νετικά τείχη», όπου η φωτογραφική ομάδα είχε την ευκαιρία να γνωρίσει την πολιτιστική ιστορία του Ηρακλείου και να περιηγηθεί στα πλέον αναγνωρίσιμα σημεία συνάντησης της πόλης. Και ο κάθε συμμετέχον είχε την ευκαιρία να γνωρίσει την πολιτιστική κληρονομιά της πόλης μας, αφετέρου να αλληλεπιδράσει μεταξύ τους. Θα ήθελα να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ το Δήμο Ηρακλείου και όλους βέβαια τους τοπικούς φορείς, ιδιαίτερα στο Δήμο Ηρακλείου που μας φιλοξένησε. Μέσα από τον φακόρα τεχνών καλλιτεχνών, η έκθεση έχει ως σκοπό να συμβάλλει στο διάλογο σχετικά με τις αντιλήψεις για την ταυτότητα των πόλεων και να αναδείξει πτυχές της αρμονικής συνύπαρξης προσφύγων, μεταναστών και κοινοτήτων υποδοχής. Γιατί έτσι μέσα από αυτή τη διαδικασία, μέσα από αυτή τη δράση, ενισχύθηκε η κοινωνική ένταξη και συνοχή στην πόλη μας. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 14 Ιουλίου. Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να ενημερώσουμε το κοινό ότι είναι μια κινητή έκθεση. Θα φύγει από την πόλη του Ηρακλείου και θα μεταφερθεί στους υπόλοιπους δήμους, με πρώτο σταθμό την πόλη της Λιβαδιάς. Η έκθεση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του ενταξιακού προγράμματος Ήλιος και αποτελεί τον καρπό ενός φωτογραφικού ταξιδιού που διοργάνωσε ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης στις πόλεις της Αθήνας, του Ηρακλείου, των Ιωαννίνων, της Κατερίνης, της Λιβαδιάς, του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης. Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε, κλείνοντας, να ενημερώσουμε το κοινό ότι όποιος δεν μπορέσει να παρευρεθεί στην έκθεση για κάποιο λόγο, θα μπορεί μέσα από το διαδίκτυο, έχουμε ψηφιακή πλατφόρμα ειδική ανερτημένα όλα τα έργα, το σύνδεσμο τον οποίο μπορεί να πατήσει είναι Exploring Our Cities, που σημαίνει εξερευνώντας τις πόλεις μας.